Και η Βουλή έβαλε νομικό στόπ. Ο Κασιδιάρης επιχειρεί να παρακάμψει τον νόμο. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ να δούμε αν μπορεί να τα καταφέρει, Στέλλα. Τι λένε οι νομικοί? Μπορεί να μπει από το παράθυρο τελικά στο κοινοβούλιο? Λοιπόν, καταρχάς με την εκλογή του κυρίου Κανελόπουλου στη θέση του Προέδρου του Κόμματος Έλληνες, φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη κανονικά μια μεθόδευση. Μεθόδευση από τον ίδιο τον Ηλία Κασιδιάρη, που κινεί τα νήματα μέσα από τις φυλακές, να τοποθετηθεί κάποιος άλλος μπροστινός στη θέση του, προκειμένου να παρακαμφθεί ο νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί πριν από 2 μήνες στη Βουλή, με σκοπό βεβαίως να παραπλανηθεί η δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο σκοπός. Ματίνα, μίλησα με 2 νομικούς. Και μου επεσήμαναν 2 στοιχεία πολύ επιβαρυτικά όμως για αυτή την εξέλιξη, δηλαδή για το ενδεχόμενο να μπορέσει να καταφέρει το στόχο του ο Ηλίας Κασιδιάρης. Το πρώτο είναι ότι αν το κόμμα αυτό λέγεται Έλληνες, έτσι όπως φαίνεται να κατεβαίνει με αυτή τη σημαία, με το όνομα Έλληνες, όλοι ξέρουν ότι πίσω από αυτό το κόμμα αυτός που το έχει ιδρύσει είναι ο πρώην χρυσαυγίτης, καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και το δεύτερο, το ακόμα πιο επιβαρυτικό, είναι ότι αν τελικά είναι στα ψηφοδέλτια και είναι στην Αλφα Αθήνας, έτσι όπως έχουν αφήσει από την πλευρά της ακροδεξιάς να εννοηθεί, τότε θα πρόκειται ξεκάθαρα για ένα στήσιμο, για ένα κραυγαλαίο στήσιμο, με σκοπό, όπως είπαμε, να παραπλανηθεί η δικαιοσύνη. Όλα αυτά γίνονται παραμονές εκλογών. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτή η μεθόδευση φαίνεται ότι έγινε εδώ και καιρό. Ακούσαμε και στο Open τον κύριο Κανελόπουλο να λέει ότι είχε έρθει σε συνεννοήσεις με τον Ηλία Κασιδιάρη για να πάρει την προεδρία αυτού του κόμματος. Να πούμε πάντως τέλος ότι τα 3 αδέρφια του πρώην ανώτατου δικαστικού λειτουργού, οι αδερφοί Κανελόπουλοι, αποδοκίμασαν την πολιτική του αυτή επιλογή και μάλιστα αναφέρουν συγκεκριμένα: οι δημοκρατικές μας πεποιθήσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες και επιλογές του αδερφού μας. Για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, είτε εκ πλάνης είτε συνειδητά, ότι ταυτιζόμαστε με επιλογές που είναι αντίθετες προς τα δημοκρατικά μας πιστεύω, οφείλουμε και δια της παρούσης μας να εκαθαρίσουμε τη θέση μας δημοσίως προς τούτο, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχουμε καμία σχέση με επιλογές που συναντούν τη ρητή μας διαφωνία, λένε οι αδερφοί Κανελόπουλοι Ματίνα. Οι οποίοι είναι και οι τρεις, αν δεν απατώμε, νομικοί. Ο ένας μάλιστα είναι ενεργή αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ.